κοινή γραμμή πλεύση στο μέτωπο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στον Καλικράτη αποφάσισαν να ακολουθήσουν και επίσημα πλέον οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες της χώρας με τα διοικητικά συμβούλια των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης να εισέρχονται στο διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών με κοινέ προτάσεις οι οποίες μάλιστα θα καταρτιστούν από μια ειδική επιτροπή να διεκδικήσουμε ποιο θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, όπως επίσης η οικονομική αυτοτέλεια, τα θεσμικά τα οποία υπάρχουν και να μην χρειάζεται κάθε μέρα να είμαστε στην Αθήνα για να επιλύσουμε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο θέμα. Οι περιφέρειες να περάσουν από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Στόχος είναι μέσα από τις κοινέ μας αποφάσεις να δράσουμε απέναντι στην αδυναμία να προκρίνουν πολιτικές απόψεις για τη μεταρρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης ζήτησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσει άμεσα τις κυβερνητικές προτάσεις για τον Καλλικράτη, ενώ εξουσιοδοτήθηκαν οι δύο πρόεδροι να οργανώσουν τη διεξαγωγή συνεδρίου με βασικό αντικείμενο την οριστικοποίηση των θέσεων για τις διαφαινόμενε αλλαγέ. Αντί να συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές λύσεις που πρέπει να δοθούν, συζητάμε θεωρητικά και αφηρημένα βάσει κομματικών σκοπιμοτήτων και ιδελοψιών και σερνόμαστε από μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι δεν στοχεύει στο συμφέρον τη αυτοδιοίκηση ή στο συμφέρον των τοπικών μα κοινωνιών. Δήμαρχοι και περιφερειάρχε στάθηκαν στην ανάγκη αυτοδιοίκηση να δράσει ενωμένα και συντεταγμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα εάν η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση δεν αλάβει την ευθύνη και την αρμοδιότητα διευρύνοντας τον ορίζοντα των δικών της πρωτοβουλειών. Προσπαθούμε να συντονίσουμε ενέργειες και δράσεις στο επόμενο διάστημα των περιφερειαρχών και των δημάρχων για να κατατεθεί ένα πλαίσιο προτάσεων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.